Θα ήθελα με τη σειρά μας να χαιρετήσουμε τη σημερινή σύσκεψη και πρωτοβουλία που πήρανε οι συνάδελφοι πυρόπληκτοι της Βόρειας Εύβοιας. Γνωρίζουμε όχι τόσο καλά εμείς από πυρκαγιές και από άλλες ζημιές, αν και η περιοχή μας τουλάχιστον ζει και σεισμούς. Έχει ζήσει η Θεσσαλία εκεί το τελευταίο διάστημα αρκετός. Και συνεχίζονται οι ζημιές και οι καταστροφές από τις πλημμύρες στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, όπως και σε εσάς αυτό το τελευταίο διάστημα. Και εμείς ζούμε με το φόβο, αυτό που λέει συνέχεια ο καιρός και μας τρομοκρατούν δηλαδή, κιόλας πολλές φορές, πως Πέμπτη Παρασκευή δεν ξέρουμε τι θα έρθει πάλι, γενικότερα. Για τέτοια περίοδο πέρυσι, ακόμα βγάζαμε τις λάσπες και δεν ξέραμε αν θα έχουμε παραγωγή από τα χωράφια μας κι εμείς γενικότερα. Αυτό εμείς που καταλαβαίνουμε χρόνια και διαχρονικά στην καρδίτσα, γιατί έχουμε και μια παράδοση αγώνων και διεκδίκησης, γενικότερα είναι πως υπάρχουν διαχρονικές και η θελημένη είναι η ανικανότητα όλων των κυβερνήσεων. Ακριβώς όπως τη λέω, είναι η θελημένη διαχρονική ανικανότητα. Γιατί εκεί που θέλει το κράτος να παρέμβει και να δώσει, μια χαρά τα κάνει. Εμείς στην καρδίτσα πέρυσι είχαμε και 3 θύματα από τις πλημμύρες. Σε εσάς, ο πρώτος στόχος στην περιοχή ήταν ότι και να γίνει, μην πεθάνει και κανένας. Σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη κυβέρνηση που είχε τα θύματα από τέτοια φαινόμενα. Αυτό ήταν η διαφορά τους. Και μόνο. Γιατί ακριβώς σε όλα τα άλλα, το ένας παίρνει τη σκητάλη από τον άλλο. Εμείς το καταλάβαμε και στην περιοχή μας. Τι! Δεν μπορούν να πούν πως δεν δόθηκαν χρήματα. Πού δίνονται τα χρήματα όμως. Και τι φτάνει σε εμάς από όλα αυτά τα χρήματα που δίνονται. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και να φέρουμε και τον κόσμο να καταλάβει πως το κράτος όταν είναι να μας προστατεύσει, αυτό το κράτος δεν μας προστατεύει. Η θελημένα δεν μας προστατεύει. Και όταν θέλει να δώσει κάποια ψίχουλα για να μας βουλώσει το στόμα, να κάνει ενδεχομένως και με κάποιο σκομεντή για να μην βγουν πιο μπροστά, για να προπαγανδίσει πως εδώ όλο και κάτι γίνεται, όλο και κάτι θα πάρουμε. Το κάνει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά το πολύ το χρήμα πάει στις εταιρείες και στους ομίλους. Τώρα τι να σας πω, στην καρδίτσα, εδώ και ένα χρόνο δεν έχει γίνει κανένα διπλημμυρικό έργο. Κανένα μα κανένα. Και ούτε καν θα γίνει. Οι ίδιοι το δηλώνουν. Στην Τέρνα δώσανε 140 εκατομμύρια στην πρώτη φάση, με ανάθεση, για να κάνει αποκαταστάσεις. Σιγά μην φτάσουν. Ούτε για αποκαταστάσεις δεν φτάνουν αυτά. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση πάνω από χρόνο από ό,τι ήμασταν πέρυσι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, κινδυνεύει να ξαναπλημμυρίσει η καρδίτσα. Ανά πάσα στιγμή. Γιατί είναι σε χειρότερη, δεν έγιναν καν οι αποκαταστάσεις. Και ούτε υποκαταστάσεις, όχι αντιπλημμυρικά έργα. Δεν δόθηκε η αποζημίωση όπως έπρεπε στους αγρότες. Και ότι δόθηκε και πήραν κάποιοι χρήματα αγρότες είναι γιατί πήραν και παραγωγή. Το ότι ήταν στο τελείωμα της συγκομιδής και μπόρεσαν και κράτησε ο καιρός και έμασαν οι συνάδελφοι το βαμπάκι, το καλαμπόκι. Και πήραν και κάποια αποζημίωση. Αυτό ήταν όλο. 1000 όμως αγρότες ακόμα περιμένουν με τις ενστάσεις αν θα πάρουν αποζημίωση. Τώρα καταστράφηκε ολόκληρο χωράφι, δεν έμασε τέτοιο και τον έβαλαν 40% αποζημίωση. Μπάζει στα χωράφια και πώς θα καλλιεργήσει αυτός ο κόσμος. Εκεί γενικότερα. Τα σπίτια, αντίστοιχα, δεν πήρανε τώρα ένα σπίτι που πλημμύρισε. Θα τον σώσουν τα 2000. Τι να πρωτοσώσει. Και τα λοιπά, γενικότερα. Αυτά τα ζητήματα. Τι να πρωτοσώσει. Εδώ μας είπανε πως η ανώση εφαρμόζεται παντού. Κοιτάξτε να δείτε. Το 55% όσων δεν κόπηκαν, δεν έπεσε χαρακτήρι δηλαδή, θα πάρουν το 55%. Δηλαδή για τους αγρότες σημαίνει 8. Εκτιμούν πως ήταν η ζημιά, να μην χάσουν και το τέτοιο, γιατί τα έχουμε γραμμένα όλα. 8 εκατομμύρια ζημιά, 4,4 θα πάρουν. Όταν θα το πάρουν. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει ψέα και εδώ. Γιατί το ΦΕΚ που υπογράφηκε προχτές για την καρδίτσα λέει σε βάθος τετραετίας θα αποζημιωθούν με βάση το 55% που λένε. Αυτά είναι τα δικά τους. Αυτοί τα βγάζουν και τα λέω. Δεν είναι κάτι από το κεφάλι μας συνολικότερα. Για να ξέρουμε και το τι, για να τι περιμένουμε κιόλας. Άρα εδώ, αν δεν καταλάβουμε πως αυτό που κάναμε και εκεί, προσπαθήσαμε και ό,τι πήραμε εκεί, πήραμε μέσα από τον αγώνα μας. Εκεί πήγαμε μπροστά μαζί με τις επιτροπές και τα λοιπά. Κάναμε συλλαλητήριο
πέσανε πάνω για να μπορέσουν να βουλώσουν τι θα βουλώσουν. Γενικότερα. Αυτό θα το συνεχίσουμε και μετά. Εμείς θα πάμε πίσω, θα συγκαλέσουμε σύσκεψη για να μπορέσουμε πώς θα οργανώσουμε τα επόμενα βήματα και σε συντονισμό με βάση που μπαίνει για αυτό το συλλαλητήριο. Έτσι κι αλλιώς το είχαμε κι εμείς κατά νου να προχωρήσουμε συντονισμένα συνολικότερα για αυτά τα ζητήματα που πρέπει να γίνουν. Εδώ, κανένα δύο πραγματάκια. Με την πείρα τι μας λέει. Χρειάζεται οργάνωση. Για να γίνει ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο, χρειάζεται οργάνωση. Που πρέπει να τα αναλάβουμε εμείς νομίζω. Το κίνημα. Άρα πρέπει να απευθυνθούμε και σε σωματεία και σε φορείς της Αθήνας που πρέπει να μας βοηθήσουν συνολικότερα. Γιατί εδώ θέλουμε και μικροφωνική, θέλουμε και εξέδρα, θέλουμε και τέτοια ζητήματα συνολικότερα. Πρέπει να τα λύσουμε εμείς. Για να γίνει ένα ωραίο πράγμα γενικότερα κτλ. Πώς θα μπούμε, πώς θα γίνει, τέλειο οργάνωση αυτό το πράγμα στην Αθήνα. Δεύτερη σκέψη που πρέπει να δούμε. Πρέπει να καλέσουμε τους συναδέλφους αυτούς που είναι η σειρά τους μετά από εμάς. Εμείς έτσι και εδώ στη φάγαμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε όλη την Ελλάδα όμως, ανά πάσα στιγμή, υπάρχει μια ορολογική βόμβα που λέγεται είτε σεισμός, είτε πλημμύρα, είτε πυρκαγιά να ξαναχτυπήσει. Άρα εδώ πρέπει να είναι ενιαίος ο αγώνας. Και ενιαία είναι τα αιτήματα για όλους τους συναδέλφους. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κάλεσμα, πιστεύω, συνολικότερο. Γιατί αφορά όλους. Είτε σήμερα είμαστε μέσα, είτε αύριο θα έρθει η σειρά κάποιον όλων. Δεν υπάρχει συνολικότερα. Και τρίτο που ήθελα να προσθέσω είναι για το αίτημα που είναι πανελλαδικό, πιστεύω, για τον ΕΛΓΑ. Γιατί οι αποζημίωση στους αγρότες, έτσι κι αλλιώς είναι ο ΕΛΓΑ. Για ό,τι ζημιά και αν πάθει. Δεν μας αρέσει. Και όταν είχαμε συνάντηση και με τα Υπουργεία για αυτά τα ζητήματα, μας είπαν μέσω εκεί. Αυτός ο ΕΛΓΑ όμως πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν αποζημιώνει. Και πιστεύω πως είναι πανελλαδικό αίτημα το ζήτημα του ΕΛΓΑ που έχουμε εμείς στο οργανωμένο τουλάχιστον κίνημα που είμαστε μέσα σε ομοσπονδίες, αγροτικοί σύλλογοι και στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα για τον ΕΛΓΑ, πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, να προβλέπει 100% για όλες τις ζημιές με κρατική χρηματοδότηση και φυσικά να πάρει προσωπικό για να μπορεί να υλοποιεί αυτά τα πράγματα για άμεσα και έγκαιρες αποζημιώσεις. Πιστεύω πως είναι πανελλαδικό και αυτό το ζήτημα πρέπει να μπει στα αιτήματα να προσθεθεί.